στην παρούσα φάση αυτό που μπορεί να κάνει ο πολίτης είναι να ασκήσει ανακοπή στα αρμόδια δικαστήρια κατά του καθαριστικού της ΔΕΗ και αίτηση ασφαλιστικών μέτρων επικαλούμενος βλάβη την οποία θα υποστεί από την πληρωμή αυτού του τέλους. Σε αυτή την περίπτωση ο Δικηγορικός Σύλλογος δηλώνει ότι θα είναι κοντά στον κάθε πολίτη ασκώντας παρέμβαση, όχι απλά διατυπώνοντας γνώμη, ασκώντας δικαστική παρέμβαση ενώπιον του δικαστηρίου και θα πολλαπλασιάσει έτσι με την παρουσία του την δύναμη, την δικαστική δύναμη του κάθε πολίτη. Που περιλαμβάνονται στο δικόγραφο της αιτήσεώς μας, έχουν να κάνουν με το ότι αυτό το τέλος δεν πρόκειται για τέλος, αφού δεν είναι ανταποδοτικό, διότι δεν συνδέεται με κάποια ανταποδοτικότητα. Είναι φόρος και δεν είναι φόρος όμως που λαμβάνεται και επιβάλλεται σύμφωνα με τις συνταγματικές διατάξεις, αλλά φόρος ο οποίος επιβάλλεται ανάλογα με το πρόσωπο, γι' αυτό και επικράτησε να λέγεται και ορθά ως κεφαλικός φόρος, χαράτσι. Μια άλλη αιτίαση που προβάλλουμε είναι ότι καλείται ο πολίτης να καταβάλει αυτόν τον φόρο, όχι ανάλογα με τη φοροδοτική του ικανότητα η οποία επιβάλλεται από το Σύνταγμα, απλά και μόνο επειδή έχει ένα ακίνητο. Το θέμα των προσφυγών κατά του έκτακτου ειδικού τέλους που θα εισπραχθεί μαζί με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ θα συζητηθεί στις 2 Δεκεμβρίου στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας.